Και θα περάσουμε αμέσως στο Μακελιό να καλωσορίσουμε και να καλησπερίσουμε τον Στέφανο Χίο. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα, κύριε συνάδελφε. Καλησπέρα, κύριε Σαβριανάκη. Καλησπέρα, Ξεκινήσαμε το πρώτο θέμα στη συζήτηση, εκτός από την κοινοβουλευτική ομάδα που είχαμε του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και τα αίματα που άναψαν εφόσον είχαν φύγει οι κάμερες. Ξεκινήσαμε το θέμα των ελληνοποιήσεων, Στέφανε, και τον υποψήφιο ευρωβουλευτή αφγανικής καταγωγής. Του ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ τι θέλετε να σας πω τώρα. Εμένα η άποψή μου είναι γνωστή. Πιάνω με σε αυτό που είπε ο κύριος Σταυριανάκης, ναι, ότι κομμουνιστές δεν έχουν παραδώσει ποτέ την εξουσία χωρίς αίμα. Αίμα και χώμα. Και θα θυμίσω ότι κάτι ακόμα. Ότι στις πρώτες εθνικές εκλογές που έγιναν μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος, με πρωθυπουργό, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Σταυρανάκη, το Θεμιστοκλή Σοφούλη. 1946. Έτσι. Οι κομμουνιστές αποφάσισαν τότε, κάτι που το μετάνιωσαν αργότερα, με την δημόσια συγγνώμη του Ζαχαριάδη, γιατί εγώ θυμάμαι καλά την ιστορία και τη διαβάζω. Αποφάσισαν να μην μετέχουν σε αυτές τις εκλογές, με αποτέλεσμα την ημέρα που έγινε, που στήθηκαν τα παραβάν και οι εκλογές και που πήγε να ψηφίσει ο κόσμος, ένα τσούρμο κατσαπλιάδες κάνανε την πρώτη επίθεση το 1946 στον αστυνομικό σταθμό Λιτοχώρο. Mm-hmm. Στο Λιτόχωρο. Ήτανε η επίσημη κήρυξη του συμμοριτοπολέμου. Ναι, δεν υπάρχει αντάρτικο ούτε εμφύλιος. Αυτά τα λέει ο κ. Πολάκης. Αυτά τα αντάρτικα και τα εμφύλια τα λέει ο κ. Πολάκης, που σκοτώθηκε σήμερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Σκοτώθηκε. Πλακώθηκε με. Τον ενόχλησαν. Τι τον ενόχλησαν εδώ, πλακώθηκε με τον Παγγελόπουλο. Γιατί ενοχλήθηκε με αυτά που του είπε. Με ποια του είπε. Ενοχλήθηκε με τι του είπε. Όταν του είπε, φέρεται να του είπε ο κύριος Πολάκης, ο οποίος παρεμβαίνει ομά στη δικαιοσύνη, τι γίνεται υπουργέ με τη δικαιοσύνη, άλλες υποθέσεις τρέχουν και άλλες όχι. Κάνα είμαστε σοβαροί. Αναπληρωτής υπουργός υγείας, υπουργός κυβέρνησης, να απευθύνεται στον αναπληρωτή υπουργό δικαιοσύνης και να του λέει να πιέζει τη δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη δεν προχωράει. Γιατί έτσι γουστάρει και δεν προχωράει. Ναι, θα δώσει λόγο όμως στον υπουργό, στον κατσαπλιά, στον κοινοβοσκό. Ναι, άκουσες όμως τι απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης. Είναι χειρότερη η απάντηση. Ακριβώς. Το ξέρω, λέει, πήραμε την κυβέρνηση, όχι την εξουσία. Μια φράση που την είναι χειρότερη απάντηση, Στέφανε. Την έχει πει και η γυναίκα του, η Σεμπαθιάνα. Η σύντροφο. Συγγνώμη. Που κλαίει κάθε φορά που γίνεται έχει τα γενέθλια του δημοψηφίσματος. Εν τω μεταξύ, βλέπω εδώ πέρα σημεία και τέρατα. Πλακώθηκε, ρίξε μαλλιά και μεγαλοοικονόμη με την Καμαδία. Εντάξει, αυτό ήταν για το lifestyle. Επειδή στην κοινοβουλευτική ομάδα έγιναν πάρα πολλά, η κυρία Καμαδία πλακώθηκε με την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Αλλά το σημαντικό σε αυτό το σημείο είναι η απάντηση που έστειλε η κυρία Μεγαλοοικονόμου. Λέει, εγώ φεύγω και αύριο. Θα σας έρθει ο Καλιάνος. Τι θα κάνετε. Πού να πάει να φύγει τώρα. Η γυναίκα έχει πάθει εθισμό. Ναι. Όπως είναι το τσιγάρο και κάποια άλλα πράγματα. Βεβαίως. Τα οποία τα καπνίζουν στην πλατεία του Συντάγματος και του μανιάζει ο τόπος. Λοιπόν, επί των πάρτι του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Μεγαλοοικονόμου είναι εντός εισαγωγικών εθισμένη με την εξουσία. Πού να πάει, άμα έλα, φύγεται, πότε πρόλαβε να εθιστεί, Στέφανε, τώρα, κύριε Μεγαλοοικονόμου. Λοιπόν, επειδή έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή όμως τον κύριο Παλάσκα, τον κύριο Σταύρο Παλάσκα, την πρόεδρο του ΠΟΑΣΥ, και επειδή έχει μία σύσκεψη, θα πρέπει τώρα να μιλήσουμε για το θέμα που ετοιμάζει, που δημιούργησε για μία ακόμη φορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η κυβέρνηση για το ποινικό κώδικα και την υπόθεση γύρω από τις Μολότοφ που δεν έχουν σκοτώσει κανέναν μέχρι σήμερα σύμφωνα με τον κύριο Κυρίτσα. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Κατά Κυρίτσα. Κύριε Μπαλάσκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλή εκπομπή. Εσείς πώς είδατε τη δήλωση του κύριου Κυρίτση? Η δήλωση του κύριου Κυρίτση είναι εντελώς άστοχη. Προφανώς στοχεύει σε εκλογικό ακροατήριο από τους Μπακαλάκηδες. Δεν αφορά εμάς. Και δεν πιστεύω ότι αυτή η ανόητη δήλωση έχει άλλο ρόλο. Απλά στοχεύει σε εκλογικό ακροατήριο, στους Μπαχαλάκηδες. Από εκεί και πέρα δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο για τον κύριο Κυρίτση. Είναι γνωστός για τις αυξίες δηλώσεις του και την οξύτατη τη στάση που κρατεί μερικές φορές απέναντι στις αστυνομικές αρχές. Η Μαρφίνα από τι κάει και κύριε Μπαλάσκα. Αλλά κύριε Μπαλάσκα, από Μολότοφ, αγαπητέ. Συγγνώμη. Η Μαρφίν και τα τρία άτομα συν την Μακαρίτσα, την Έκιο, κάηκαν από Μολότοφ. Ναι. Ο κύριος Κυρίτσης
δεν ήταν εδώ, δεν ζούσε στην Ελλάδα. Που ξέρετε, μπορεί να, ήταν και, μπορεί να έκανε και παρέλαση εκεί την ώρα που δεν ξέρω το ιστορικό, ούτε τα ταξίδια του κυρίου Κυρίτση, ούτε και με ενδιαφέρει, ούτε και με αφορά, ούτε και σαν αστυνομικό, ούτε και σαν άνθρωπο. Ο κύριος Κυρίτση και τα ταξίδια. Κύριε Παλάσκα, ως αντιπρόεδρος αλλά και ως αστυνομικός, σας ενδιαφέρει το τι προσπαθεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση, τη νέα σελίδα που φέρνει στο ποινικό κώδικα, δεν σας ενδιαφέρει αυτό? Αυτό με ενδιαφέρει άμεσα, γι' αυτό έχουμε πάρει δημόσια θέση, αυτό είναι ένα έκτρωμα. Υπάρχουν και κάποιες διατάξεις, οι οποίες είναι καλές διατάξεις, έχουν γίνει καλές έρευνες, αλλά ποιες είναι καλές? Μέσα... Καλές υπάρχουν και κάποιες καλές διατάξεις, όταν λέμε παραδείγματος... Δεν μας λες καμία να μάθουμε κι εμείς. Θα μας πει, Στέφανε. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες λένε για καμία να μάθουμε κι εμείς που είμαστε μόνοι. Στέφανε, απαντάει. Τώρα, δεν απαντάει. Είναι καλές διατάξεις. Ποιες είναι? Για τις προσπαθήλα της πίβρες, Στέφανε. Ποιος είναι? Με ποιο μιλάω, παρακαλώ. Στέφανε, ένα λεπτό να ακούσουμε τον κύριο Παλάσκα. Κύριε Παλάσκα, μπορείτε να μας πείτε ένα θετικό σημείο που έχετε δει εσείς και αναφέρατε? Υπάρχει ένα θετικό σημείο που μας το έχουν πει οι δικοί μας αστυνομικοί για μερικά αδικήματα τα οποία θα εκτείουν την φυλάκιση. Αλλά έρχεται από πίσω η Μολότο, τα εκρηκτικά, οι μπαχαλάκηδες και όλα αυτά που γκρεμίζουν όλο τον κόσμο. Άραγε λοιπόν, είναι προφέτας Μακαπνού. Την είπε. Προφέτας Μακαπνού λέτε εσείς, κύριε Μακαπνού. Είναι προφέτας Μακαπνού από τη στιγμή που κάνει πλημέλημα μεγάλα κακουργήματα που θα έπρεπε να αυξηθούν σαν κακουργήματα, από τη στιγμή που κάνει νομιμοποίηση στους μπαχαλάκηδες, στους αλήτες αυτούς που προσπαθούν να κάψουν ζωντανούς αστυνομικούς και πολίτες. Άρα αυτή δεν υπάρχει και κάτι θετικό τώρα όπως μας τα περιγράφετε. Σας λέω ότι έχει 450 διατάξεις. Ναι. Αλλά όμως έρχεται αυτό ύπουλα από μέσα για να το καταρρύψει όλο. Διότι καταλαβαίνετε ότι αποποινικοποιεί τις Μολότοφ, αποποινικοποιεί την διάθεση των ναρκωτικών, την κατασκευή ναρκωτικών, την κατασκευή εκρηκτικών. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε να κάνουμε με πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα, όχι και την ελληνική κοινωνία, παγκοσμίως, να μην τιμωρούνται αυτοί οι άνθρωποι που θα κάνουν αυτά. Προφανώς ενδεχομένως να γίνεται πάλι με κατεύθυνση το εκλογικό ακροατήριο αυτών των γνωστών μπαχαλάκητων, εν ώψη εκλογών. Αλλιώς δεν μπορούμε εμείς να δώσουμε κάποια άλλη εξήγηση. Γιατί να γίνει αυτό? Ναι. Εσείς, κύριε Παλάσκα, αποτίθετε να κάνετε κάτι πιο έντονο απέναντι στην κυβέρνηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γιατί σας βλέπω και σας ακούω πάρα πολύ χαλαρό, δηλαδή. Καταγράφετε ένα συμπέρασμα, ένα αποτέλεσμα, αλλά από εκεί και πέρα τι θα κάνετε? Σας αφορά, δηλαδή, το γεγονός πλέον ότι αυτό που είπατε, ότι Μολότοβ δεν έχει σκοτώσει μέχρι και σήμερα, εσείς δέχεστε τα χτυπήματα σε καθημερινή βάση και δεν θα αντιδράσετε, τι θα κάνετε? Δεν το μπορώ να καταλάβω αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση, να ξέρετε ότι εμείς είμαστε συνδικαλιστές. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε διαβήματα, να βγάλουμε ανακοινώσεις. Και αν θα συνεχιστεί αυτό, καλούμε όλο τον κόσμο και τον ελληνικό λαό, όλα τα μέσα, να είναι αρνητικοί στη δημόσια διαβούλευση, ειδικά για αυτά τα άρθρα. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση, αυτοί οι άνθρωποι, εάν θα πάνε να το περάσουν αυτό και περάσει με τη διαβούλευση, θα είναι ο ελληνικός λαός που θα έχει κάνει την κάθα. Εμείς, αντιδημοκρατικές διαδικασίες έναντι του ελληνικού λαού, εάν θα περάσει μέσα από τη διαβούλευση και από τις εργασίες του Κοινοβουλίου, δεν μπορούμε να κάνουμε. Και το καταλαβαίνετε. Έχουμε δηλαδή ένα μεσοσταθμικό, μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε, να διατρανώσουμε τη φωνή μας με όποιο τρόπο μπορούμε. Αλλά να πάμε κόντρα στη διαβούλευση, γι' αυτό καλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες, κανένας στη διαβούλευση να μην τεθεί θετικά απέναντι σε αυτό το έκτρωμα. Απέναντι στο φόνο των αστυνομικών, απέναντι σε όλες αυτές τις καταστάσεις που μας οδηγεί αυτό το έκτρωμα. Από εκεί και πέρα, εάν περάσει τη διαβούλευση και περάσει και την κοινοβουλευτική διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, πάνω από όλους και πάνω από όλα είναι η δημοκρατία, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μόνο να το καυτηριάσουμε και να παρετρανώσουμε την αντίθεσή μας. Μάλιστα. Στέφανε, το σχόλιο το δικό σου για να μας δώσουμε... Εγώ περίμενα να ακούσω μία καλή διάταξη. Καλή διάταξη δεν άκουσα. Εγώ μία πιο έντονη αντίδραση πιθανόν. Εγώ μία καλή διάταξη. Είδατε ότι στην αρχή είχα ενστάσεις. Περίμενα τον κύριο Παλάσκα να μου πει μία καλή διάταξη. Ποια είναι η καλή διάταξη? Στέφανε, δεν την ξέρω ποια καλή διάταξη μπορεί να υπάρχει. Δεν την ξέρεις, Χριστιανέ μου, γιατί την προαναγγέλνεις. Αυτό το λένε έκρητοι νομικοί. Δεν το λέω εγώ. Στους έκρητους νομικούς. Ξέρεις, αγαπητέ Σταύρο, άκουσε με και εμένα λίγο. Άκουσε με. Εγώ έχω κάνει ρεπορτάζ για αυτή την ιστορία. Θέλεις να μάθεις λοιπόν ποιοι είναι πίσω από αυτή την ιστορία της σύστασης του νέου ποινικού κώδικα? Να σου πω εγώ λοιπόν. Κάποιος κύριος Αργυρόπουλος, που ο κύριος Κούγιας τον αποκάλεσε
δάσκαλό του και δάσκαλο του ποινικού δικαίου και κάποιος κύριος Μαντάς, ο οποίος κύριος Μαντάς γνωρίζει ο κύριος Σταυρενάκης στην Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Είναι κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι. Αυτό είναι. Δεν τους γνωρίζω, αγαπημένοι. Τους γνωρίζω εγώ. Ο κύριος Μαντάς, μάλιστα, επαγγελματίας δικηγόρος, είναι και κομματικός στελέχος του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, τι περιμένουμε? Την αθώωση της κυρίας Ντούρου με την ομαδική ανθρωποκτονία εξαμελίας που δεν πρέπει να επισύει ποινές πάνω από 5 χρόνια. Την ελάφρυνση των υποκλοπών. Φωτογραφική διάταξη για τον κύριο Πουλάκη. Καλό θα είναι όλοι να πούμε ότι αν θα ψηφιστούν αυτές οι διατάξεις και τεθούν σε ισχύ, οι μπαχαλάκηδες θα πάρουν υπέρμετρο αέρα. Είναι σίγουρο ότι εντός σύντομου χρονικού διαστήματος θα έχουμε. Τώρα, να σας πω κάτι. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή υπάρχει 1% τροχοπέδι. Εάν ψηφιστεί και αυτό, κάνετε και το 1%. Από και πέρα θα θρυνήσουμε σίγουρα θύματα και θα είναι άτυχη αστυνομική. Νομίζω ότι οι μπαχαλάκηδες θα περάσουν στο επόμενο στάδιο. Τα ευχολόγια όμως δεν φέρνουν κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα. Τι να κάνουμε, ρε Στέφανε, να βγάλουμε τα πιστόλια έξω? Ένα λεπτό, ένα λεπτό για να ακούσεις και άλλα, αγαπητέ Σταύρο. Γιατί να μην λέμε μόνο τα κακά των αριστερών. Δεν γίνεται δημοκρατία. Έχουμε αγαπάμε την δημοκρατία. Πάψε με να σου πω όμως. Να λέμε και τα κακά των δεξιών. Ότι σε αυτό το νομοσχέδιο που επιχειρείται με τον ποινικό κώδικα επιχειρείται και η απενοχοποίηση της Χρυσής Αυγής. Και τώρα φαίνεται τελικά γιατί στη Βουλή η Χρυσή Αυγή ψήφισε την κυρία Θάνου ως πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Εντάξει, αυτά, για να πάρει τα αποτελέσματα. Να τα λέμε όλα. Να μην περάσει μνημονόμο να φωνάξετε και εσείς, Στέφανε. Ξέρω σε πειράζει. Θα τα λέμε όλα εδώ. Δεν με ενδιαφέρουν τα πολιτικά εμένα. Εγώ είμαι αστυνομικός. Να μην περάσουν αυτά για μνημονόμο. Ξέρω καλά τι σε ενδιαφέρει και τι δεν σε ενδιαφέρει. Εντάξει, δεν έχει τώρα. Κύριε Παλάσκα, να σας ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Κοιτάξτε, Στέφανε, κοιτάξτε. Εδώ όμως, τώρα μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Γιατί όντως εδώ πέρα υπάρχουν θέματα τεράστια με τον νέο ποινικό κώδικα. Τεράστια. Εγώ να σου πω κάτι προσωπικά. Είμαι αντίθετος και στο να αλλάξει ο νόμος περί καταχραστών του δημοσίου. Εξυπακούεται. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα δηλαδή. Δεν το κατάλαβα. Κάνει ο άλλος τις business του, τις πονηρές με το δημόσιο, κάνει κατάχρηση δημόσιου χρήματος, δηλαδή χρημάτων των φορολογουμένων, και τον πάμε να πέσει στα βαλακά. Άλλο αν υπάρχουν περιπτώσεις όπως οι καθαρίστρες με τα πλαστά πτυχία. Οκ, να το δούμε αυτό το κομμάτι. Γιατί και αυτές εκεί πέρα επίπτουν, αν κάνω λάθος, κύριε Σταυρενάκη, διορθώστε με. Με το 1608. Ναι, αυτό να το δούμε. Αλλά ρε παιδιά, για μια στιγμή δηλαδή. Θα κλέβουν το φορολογούμενο και εντάξει, δεν τρέχει μία. Κάστανο δεν τρέχει. Δηλαδή τώρα που ο εισαγγελέας σήμερα ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για τη ΔΕΠΑ, την ΕΛΦΕ, τον Λαβρεντιάδη, τον Πετσίτη και όλα τα καλά παιδιά, αν περάσει ο... πες το... Ο κώδικας, εντάξει, δεν τρέχει μία. Αφορά εκτός αυτών που είπατε, αγαπητέ συνάδελφε, και το θέμα με τις καταχρήσεις που γίνονται δημοσίου χρήματος στη ΔΕΗ, διαχωρίζεται. Οπουδήποτε. Λέει για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με δημόσιο, με δημόσια παρακολούθηση. Η ΔΕΗ νομίζω είναι μια τέτοια επιχείρηση. Ναι, γιατί είναι εισηγμένη. Έτσι, μπράβο. Έχουμε και άλλες βρωμοδουλειές. Και θα σας πω κάτι ακόμα και ένα ακόμα παρασκήνιο. Επιμένω σε αυτό που λέω, χωρίς να κακίζω τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν στην Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή και συμμετέχουν. Δικηγόρους έγκριτους, είναι η χαρά των δικηγόρων και αυτό το νομοσχέδιο. Θα είναι το θέμα και την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, και δικαστές οι οποίοι συνήνεσαν σε αυτή την ιστορία, δικαστές οι οποίοι είχαν αθωώσει τον κύριο Βγενόπουλο, συμμετέχουν σε αυτή την ιστορία. Δικηγόροι οι οποίοι θεώρησαν ότι με το να καταργηθεί ο νόμος περί καταχραστών του δημοσίου, αυτό είναι το παρασκήνιο. Καταργείται μια διάταξη που αφορούσε τους κομμουνιστοσημωρίτες πριν από 70 χρόνια και που εμπνέει τους επενδυτές που θα έρθουν στην Ελλάδα για να μην πηγαίνουν φυλακή. Αυτά είναι ασόβαρα πράγματα. Το πιο σημαντικό όμως, Στέφανε, εκεί που εστίασα εγώ, που όσο είδα τις ρυθμίσεις διατάξεις, είναι η απόφαση της κυβέρνησης να προωθήσει και να καταργήσει ποινές για όσους έβλαψαν τη χώρα σε εθνική διαπραγμάτευση.
Αυτό που το πας, δηλαδή, ναι. Διάταξη που τιμωρούσε με κάθειρξη πρόσωπα που εκπροσωπούσαν τη χώρα και έκαναν διαπραγματεύσεις, όπως λέω εγώ, συμφωνία των Πρεσπών. Ο κύριος Βαρουφάκης, έρχεται τώρα ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Τσακαλώτος, το μνημόνιο 3 και 4, ο κύριος Κοντζιάς, συμφωνία των Πρεσπών. Δεν ξέρω τι συμφωνία θα μας προκύψει με την Τουρκία. Έρχεται τώρα με διάταξη ο νέος ποινικός κώδικας να το καταργήσει κι αυτό. Λέει όχι, καμία. Καμία τιμωρία σε αυτούς που εκπροσωπούν τη χώρα σε διαπραγματεύσεις. Εγώ θα παραδεχόμουν τον κύριο Καμένο, ναι, αν μπορούσε να μας βοηθήσει, επειδή πια δεν είναι συμμετέχουν στην κυβέρνηση, να μας αποκαλύψει εάν αυτό το νομοσχέδιο περί ποινικού κώδικος το συνέγραψε ο ίδιος ο Σόρος. Γιατί συντάκτης μάλλον ο Σόρος είναι σε αυτό και το νομοσχέδιο. Μάλλον ο Σόρος. Λοιπόν, κύριε Σταφριανάκη, εγώ θα πω δύο θέματα. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι εγώ προσωπικώς δεν έχω διαβάσει το σύνολο του πίνακος που είναι η συσχέτιση των παλαιών και των καινούριων άρθρων. Αυτές για να έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα. Επ' αυτών όμως που έχουν κουβεδιαστεί απόψε, ναι, θα σας πω δύο πράγματα. Εις ό,τι αφορά στη Χρυσή Αυγή, θα πω στο φίλο μου τον Στέφανο το εξής, ότι η διάταξη αφορά μόνο στον διευθύνοντα την εγκληματική οργάνωση και το άτομο θα πρέπει να είναι ένα. Αυτό το άτομο λοιπόν είχε για το θέμα της εγκληματικής 5-10, τώρα πάει 5-20. Αλλά όλα τα υπόλοιπα άτομα, τα οποία υποτίθεται δεν είναι ηγεσία, αυτά μένουν στο ίδιο καθεστώς. Κύριε Σταυρανάκη, δεν λοιπόν, αφορά εμένα καμία Χρυσή Αυγή. Και όχι, 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 να ολοκληρώσω, Στέφανε. Στέφανε, να το ολοκληρώσω. Αφορά η απονομή του δικαίου. Δεν με ενδιαφέρει ούτε αν είναι Χρυσή Αυγή, ούτε αν είναι Βελόπουλος, ούτε αν είναι Καρατζαφέρης, λοιπόν, ούτε αν είναι ο Θεός ο ίδιος. Εμένα με ενδιαφέρει. Ο πολίτης θα βρει την δικαιοσύνη μέσα από το νέο ποινικό κώδικα. Η απονομή της δικαιοσύνης δεν είναι θέμα ποινικού κώδικα. Είναι, τι είναι θέμα εκείνων οι οποίοι την απονέμουν, Στέφανε. Την απονέμουν βάσει του ποινικού κώδικα, όπως όχι ναι, βάσει εντάξει, το νέο της Γαρδένιας. Λοιπόν, εις ό,τι αφορά στο θέμα των εκρηκτικών, θα σας πω ότι εδώ εκείνο που θα βοηθήσει, ξέρετε τι είναι, θα βοηθήσει όσους είναι κατηγορούμενοι για κακουργηματικές πράξεις. Αυτών οι πράξεις θα παραγραφούν, ναι, και σημειώστε ότι δεν θα είναι, επειδή θα παραγραφούν, δεν θα είναι καν στο ποινικό του μητρό, τίποτα. Υπάρχει παραγραφή. Πλήρη. Ναι. Έτσι. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Δύο. Εκείνο που θέλω, και είναι, εδώ υπάρχει πολύ θέμα να συζητηθεί. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι το άλλο. Ότι κάποιες ποινές δεν πληρώνονται. Το θέμα δεν είναι απλό, παιδιά, και οφείλω να το θέσω στο τραπέζι. Διότι όλη η διαμόρφωση, ναι, των ποινικών νόμων, των ειδικών κυρίως, mm-hmm, έχει στηθεί στο ότι σχεδόν πληρώνονται όλες οι ποινές μέχρι 5 ετών. Ναι. Άμα θα βγουν ότι δεν θα πληρώνονται πάνω από 2 ή όπως εισάγεται πάνω από 3 έτη, αντιλαμβάνεστε ότι θα δείτε ανθρώπους στη φυλακή που θα τρελαθεί το σύμπαν. Δηλαδή είναι άτομα τα οποία έχουν μία ποινή 3 ετών, 3.5, θα πηγαίνουν μέσα. Αυτά θα δημιουργήσουν τέτοια ιστορία και τέτοια συμφόρηση στις φυλακές που θα τρελαθεί ο κόσμος. Και την αποσυμφόρηση όχι μόνο δεν θα την αποφύγουν, θα την προκαλέσουν και θα είναι δεινότερο. Δεν θεωρώ ότι η ιστορία της αναθεώρησης του ποινικού κώδικα κινείται με δυνατότητα να προσφέρει κάτι καλύτερο. Χειρότερα τα κάνει τα πράγματα, είναι διότι δεν γίνεται σε ένα πλαίσιο συνολικό. Δεν πρόκειται να βελτιώσει πράγματα, έτσι, μάλιστα. Να μείνουμε στο πολιτικό κομμάτι, να πάμε όμως στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος συνάδελφος, ο Χρήστος Γιασκουλίδης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Χρήστο. Λοιπόν, η ωραία που έχετε στο Υπουργείο Μακεδονίας συνεχίζει την τακτική της προηγούμενης επίσης ωραίας. Τι, μοιράζει χρήμα. Εδώ να το πούμε. Καθί. Χρήστο, δεν ξέρω αν παρακολούθησε το θέμα για τα 165.000 ευρώ για φωτοτυπίες σε συλλόγους. Φωτοτυπίες.
Τι είναι. Κοιτάξτε, είναι λίγο αυτά που ήρθαν χθες στο φως, που ήρθαν σήμερα στο φως της δημοσιότητας, λίγο παράξενα και κομματιοτραγικά τα πράγματα. Καταρχήν να πούμε ότι δίνονται 200.000 ευρώ σε διάφορους φορείς και υπάρχουν και άλλες 65.000 ευρώ τα οποία θα δοθούν σε κάποιο συνέδριο που θα γίνει ουσιαστικά, το οποίο συνέδριο θα γίνει για τις σλαβικές γλώσσες και πάει λέγοντας και θα συμμετέχουν και διάφοροι από φίλοι μας από το γειτονικό κράτος των Σκοπίων και πάει λέγοντας. Λοιπόν, θα εξοργιστείτε το εξής. Μέσα πρώτον, θα έχει... Ναι, ναι, ελάχιστα. Στη λίστα λοιπόν που φαίνεται να δίνονται, δίνονται 1.500 ευρώ σε ένα πολιτιστικό σύλλογο από τη Ξάνθη και μέχρι εδώ θα λέγαμε ότι είναι όλα καλά για να γίνει μια πολιτιστική εκδήλωση. Το θέμα όμως είναι ότι η μέρα που εγκρίθηκε η πίστοση συγκεκριμένη είναι και η μέρα που κατατέθηκε το αίτημα. Δηλαδή πήγε κάποιος το πρωί, κατέβεσε ένα αίτημα ότι θέλω, είμαι από το τάδε σύλλογο, θέλω 1.500 ευρώ και μέχρι το μεσημέρι το είχε πάρει. Άρα μας λες, Χρήστο, λοιπόν, δίνονται τα 1.500 ευρώ σε ένα πολιτιστικό σύλλογο. Άρα Χρήστο μου, μας λες με λίγα λόγια ότι η κρατική μηχανή δουλεύει ρολόι. Πας τη μία μέρα, πας το πρωί και καταθέτεις να πάρεις λεφτά και σε 2-3 ώρες καθάρισες. Δεν δουλεύει ρολόι, σου λέει ότι πληρώνει ρολόι. Πληρώνει ρολόι, έστω, ναι, δουλεύει ρολόι. Συγκεκριμένα πρόσωπα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αύριο όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Βόρειας Ελλάδας θα πάνε το πρωί στο Υπουργείο μέχρι το μεσημέρι να έχουν πάρει χρήματα. Σωστός. Να πάνε, Χρήστο, να πάνε. Ναι. Υπάρχει λοιπόν ένα ακόμη κονδύλι το οποίο δίνεται περίπου 10.000 ευρώ σε μια ιδιωτική εταιρεία η οποία βγάζει φωτοτυπίες για να βγάζει φωτοτυπίες μέχρι τέλος του χρόνου στο νομικό σύμβουλο του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Λες και το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης δεν έχει δικά του φωτοτυπικά και πρέπει μόνο για την νομική του υπηρεσία να δοθούν 10.000 ευρώ για να βγαίνουν φωτοτυπίες σε μια ιδιωτική εταιρεία. Λεφτά υπάρχουν. Δηλαδή, ο νομικός σύμβουλος βγαίνει από το Υπουργείο, πηγαίνει σε μια εταιρεία, παίρνει τις φωτοτυπίες και επιστρέφει στο γραφείο. Προφανώς αυτό. Στέφανε, τι λες εσύ για όλα αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, όταν εγώ θα το πω με το δικό μου χιουμοριστικό τρόπο όπως τα σχολιάζουμε στην εφημερίδα, η Ομπρελού, αυτή η οποία έγινε υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης, η μία κράταγε τα μπόσικα και ήταν υφυπουργός και την έκανε υποψήφια δήμαρχο. Τα μπόσικα και μήπως κράταγε και τίποτα άλλα. Η κυρία, τώρα η καινούργια αυτή κυρία με τα χοντρά πόδια σαν μπουκάλια, δεν έχω τίποτα μαζί της. Εντάξει, τι να κάνω δηλαδή, πώς θα την περιγράψω, ότι είναι όμορφη. Η πεντάμορφη και το τέρας, τι να κάνω. Υφυπουργός Μακεδονίας. Να την πω ωραία. Κυρία Παραδίση, εγώ συγγνώμη, εμένα μου αρέσουν οι ωραίες γυναίκες. Δεν μου αρέσουν οι κακομούτσουνες και οι ποτοξούδες. Υποκειμενικό είναι αυτό τώρα. Μπορεί το δικό σου τώρα να μην συμπαθήσει με τον Μακεδονίας Κεδράκης. Αφού είναι σαν μπουκάλι όρθιο. Σαν μπουκάλι όρθιο. Μα τι να κάνε δηλαδή. Μπορείς να μου πεις τώρα για τα κονδύλια. Έχω και κάποια γούστα σαν άντρας. Δεν είμαι και άσχημος για να χτυπάω την κάθε πα... Μην είναι νωρίς ακόμα. Ελάτε τώρα, αφήστε με λίγο. Θέλετε να με κουρδίσετε δηλαδή. Εγώ βγαίνω σε ένα δελτίο που έχει μια όμορφη παρουσιάστρια, μια στιλάτη κυρία από την Ελλάδα. Δεν μας ενδιαφέρει όλα τα υπόλοιπα, Στέφανε. Αν ήσασταν άσχημοι, πιστέψτε με, δεν θα έβγαινα στο δελτίο. Στέφανε, πάμε συνέχεια. Πάμε στο σημείο. Πάμε στο σημείο τώρα. Τι να κάνουμε. Να επανέλθουμε όμως. Να σπάσω τον πάγο της βλακείας και της ηλικιότητας που ακούσαμε το βράδυ από το Λαζόπουλο. Ναι, αλλά μας απασχολεί πάρα πολύ το τι συμβαίνει, πόσα κονδύλια και πόσα χρήματα. Σας λέω λοιπόν, η Ομπρελού που κράταγε την ομπρέλα του Τσίπρα και την έκανε υπουργό, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, χαλάει ό,τι γουστάρει. Ποιος την ελέγχει, κυρία Παραδίση? Κανείς. Ποιος την ελέγχει? Α, αυτό είναι το θέμα μας. Η μητέρα ήταν. Δεν είναι μητέρα. Η μητέρα, η συνδικαλίστρια που είναι στα νοσοκομεία ή ο πατριός εντός εισαγωγικών της Νοτοπούλου που είναι ο πατέρας του Νίκου Παπά. Σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ. Εκεί πέρα το έχουν κάνει σόι το θέμα. Μάλιστα. Πάει σόι το Βασίλειο. Αυτοί χαλάνε ότι γουστάρουν. Θα τους ελέγξει κανένας. Αλληλεγγύη, κυρία Παραδίση. Αλλά ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος πρωθυπουργός της χώρας, ο δίκαιος αυτός άνθρωπος, ο εντιμότατος αυτός κύριος, πήρε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος με 20 άτομα και πήγε στη Μάνη για να φάει ψάρι. Και εκείνη την ώρα. Ψάρι φρέσκο. Αφήστε, ξέρω καλά την περιοχή. Και στο Καραμοστάσι και στο Φλαμοχώρι που πήγε. Πόσα άτομα ήταν? Την έχω γυρίσει την περιοχή. Στο Καραμοστάσι πληρώνεις 50 ευρώ το κεφάλι και δεν ξέρω ποιος τα πλήρωσε κιόλας. Και τα καύσιμα τα πληρώσαμε εμείς, γιατί το αεροπλάνο δεν είναι ψέματα. Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας στις 9 το πρωί, την ώρα που ερχόταν η πτήση Αιτζίαν από τη Θεσσαλονίκη. Και κατέβηκαν οι άνθρωποι, οι επιβάτες
της πτήσης της γραμμής και είδαν ξαφνικά μπροστά τους στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, δεν ξέρω αν έχετε πάει να δείτε πώς είναι εκεί πέρα. Έχω πάει. Ένα πρωθυπουργικό αεροσκάφος να κατεβαίνουν 20 άτομα και να πηγαίνουν κουστοδία για να φάνε ψάρι. Μα για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Να πεις, και λοιπόν, εγώ τα πλήρωνα αυτά. Μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργός πήγε στην Καλαμάτα με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Αυτό λέω. Η αποκάλυψη που κάναμε 20 σήμερα. Ατόμων. Η αποκάλυψη. Στην Καλαμάτα. Βεβαίως. Κυρία Παραδείση, η αποκάλυψη που κάνουμε σήμερα και δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανένας γιατί έχουμε το κουμέντα για αυτή. Είναι το πρωθυπουργικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας στις 9 το πρωί. Αυτόπτες μάρτυρες από την πτήση της Αιτζίαν Θεσσαλονίκη Καλαμάτα, γιατί έχει γραμμή, είδαν το αεροσκάφος μπροστά τους να κατεβαίνουν 20 άτομα κουστοδία του κυρίου πρωθυπουργού και ο δικός από την Καλαμάτα να πηγαίνουν μέσω της Μεσσηνιακής Μάνης στην Λακωνική Μάνη, στο Ήτειλο και στο Βλομοχώρι. Πώς ξέρω και πού έφαγαν. Από Αθήνα. Με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος ήρθαν. Με το μήπως... Είναι δυνατόν. Μήπως ξεκίνησε να πάει αλλού και το μετάνιο σε κελέγγυα. Τι λέτε τώρα, Μπορεί και τώρα. Κάνουν την πλάκα τους μαζί μας. Κάνουν την πλάκα τους μαζί μας. Δεν τους απασχολεί ο πολίτης. Και την ίδια ώρα ο 56χρονος κρεμαζόταν στα Ίστμια γιατί του παίρνανε το σπίτι. Ακριβώς, εκεί ήθελα να πάω. Ο πρωθυπουργός πήγε με το αεροσκάφος, το πρωθυπουργικό και την συνοδεία του. Όμως ένας δανειολήπτης, επειδή με το φόβο ότι θα χάσει το σπίτι του και με το τρόμο, έδωσε τέλος στη ζωή του. Και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο όλοι και εσείς, Σπύρο, μετέπειτα, που θα μας δώσει τα οικονομικά στοιχεία. Όμως ο πρωθυπουργός έφτασε εκεί με την πολυτέλεια και με τη συνοδεία. Εμείς νοιαζόμαστε που το λέμε εδώ. Με την πολυτέλεια και με τη συνοδεία, τον είδες όμως στην ταβέρνα, Στέφανε, πόσο απλός ήταν. Ναι, ήταν πολύ σεμνός και ταπεινός. Με το τσινάκι του, το πολυβεράκι. Εγώ ντρέπομαι για τους συμπατριώτες μου, τους μανιάτες, που αποδείχτηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Γιατί τι έπρεπε, έπρεπε να τον πετάξουν με τις κλωτσιές. Όχι. Η Μάνη έχει υποφέρει από τον κομμουνισμό. Από τον κομμουνισμό. Ναι. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, πέρα από αυτό... Εμείς και οι Έλληνες απλώνουμε το χέρι και βοηθάμε. Ναι, βοηθάμε. Πάντως, πέρα από αυτό, που εντάξει, το συζητάω, αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ποια είναι η ποιότητα του ανδρός. Έτσι, σε ό,τι αφορά τον Πρωθυπουργό. Αλλά φαινόμενα σαν και αυτά που μας μετέφερε ο Χρήστος σε αυτή τη Θεσσαλονίκη. Μην έχετε καμία ψευδέστηση ότι δεν θα ενταθούν όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών. Εδώ συμβαίνει το εξής. Είχαμε ένα κόμμα ριζοσπαστικό, ο Θεός να το κάνει, της αριστεράς, με ένα ποσοστό 3-4% ανάλογα εκεί έπαιζε. Είχε προσβάσει στην εξουσία διαχρονικά. Διαχρονικά είχε προσβάσει στην εξουσία. Αλλά δεν είχε το δάχτυλο στο μέλι. Το 2015 λοιπόν, με το που έγινε κυβέρνηση, ξαφνικά είδαν το μέλι μπροστά τους. Δηλαδή πιο το δημόσιο ταμείο. Και από το 2015 και μετά ζούμε φαινόμενα τα οποία αποτίθεται θα έπρεπε να έχουμε αφήσει πίσω μας. Κομματικοκρατία, οικογενειοκρατία, προσλήψεις άρα πατέρα μετακλητή και δωράκια σαν και αυτά που μας μετέφερε ο Χρήστος. Πάρε συλλογή εσύ που μπορεί να είσαι και δικός μου ο πρόεδρος. Λοιπόν, αμέσως πατιούτ, 1.500 ευρώ. Ο Χρήστος νομίζω ότι είναι ακόμη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, έχουμε κάτι άλλο? Θέλω να σας πω, ολοκλίνοντας όλο αυτό και βάζοντας το κερασάκι έτσι στη τούρτα, σύμφωνα με τη λίστα που δημοσιοποιήθηκε, θα δοθούν 10.000 ευρώ στο φεστιβάλ υπερηφάνειας κατά την ελληνιστή ή το Gay Pride κατά την αγγλική του έτσι έκφραση. Και τώρα είναι η πρώτη φορά που χρηματοδοτείται μια τέτοια διοργάνωση. Μισό λεπτό. Χρήστο, πόσα χρήματα θα δοθούν για το Gay Pride? Θα δοθούν 10.000 ευρώ. 10.000. Το ερώτημα είναι τι θα κάνουν. Δεν υπάρχουν τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, δεν υπάρχουν φορείς στην Βόρειο Ελλάδα. Να αγοράσουν τα φτερά και πούκουλα, κυρία Παραδείση. Χωρίς φτερά και πούκουλα γίνεται και πάρτι περηφάνειας. Οι φτερούδες. Πώς θα εξοπλιστούν οι φτερούδες? Μα 10.000 ευρώ τώρα για φτερά. Είναι ακριβά τα πούκουλα. Χριστό, έχουν ξαναδώσει λεφτά στο Gay Pride, είναι η πρώτη φορά? Όχι. Είναι η πρώτη φορά που δίνεται αυτό το ποσό και μάλιστα κράτησε είχε ζητηθεί από τις 6 Φεβρουαρίου όταν υπουργός ότι ήταν η Κατερίνα Νοτοπούλου. Α, πρόλαβε και την έβαλε την υπογραφή δηλαδή. Πριν φύγει. Καλό. 10.000 ευρώ για το Gay Pride. Για πρώτη φορά που δίνω τελευταία, Τι κάνουμε, παιδιά. Διαφημίσεις. Υπερπαραγωγή θα κάνω. Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Αρκετά σημαντικά τα θέματά σου. Ειδικά το τελευταίο ήταν πολύ σημαντικό.
Δεν είναι σημαντικό να γνωρίσουμε ότι αυτό δίνουν 10.000 ευρώ για το gay parade, το gay pride, πώς λέγεται. Και τα στριγκάκια που φοράνε οι άντρες. Είναι δικά μας λεφτά είναι αυτά. Η καταξίωση της ελληνικής κοινωνίας. Δικά μας λεφτά είναι αυτά. Άντρες με string. Δεν πίστευα ποτέ και στο όνομα των παιδιών μου που τα υπεραγαπώ ότι θα ζούσα μια τέτοια εποχή που οι άντρες θα φορούσαν string. Λοιπόν, μιλες άλλα γιατί υπάρχει ο αντιρατσιστικός νόμος. Δεν έχω να πω κάτι είναι εγώ και, για την, και πιο επικίνδυνος. Την αμφίεσή του σχολιάζω. Δεν μπορεί να με ελέγξει κανένας. Λοιπόν, γιατί είναι και η ώρα... Δηλαδή δεν πρέπει να λέμε ότι υπάρχουν άντρες οι οποίοι λοιπόν κατάντησαν να φοράνε string. Τι να πω δηλαδή, είναι ψέματα. Κατάντησαν. Το βλέπουμε στην εικόνα. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ και να το περιγράψω. Το άλλο όμως που... Το αν αρέσει ή δεν αρέσει είναι άλλο θέμα. Ναι, το άλλο όμως που δεν ξέρω και αν ο Χρήστος μας ακούει. Η απάντηση και η παρέμβαση που είχαμε από τον κύριο Κωνσταράκο Στέφανε σχετικά με το Μακεδονία ξακουστεί. Ότι έχει πάλι και έχει διαρρεύσει ότι δεν πρέπει πλέον να ακουστεί πάλι το Μακεδονία ξακουστεί. Άμα μου επιτρέπετε επ' αυτού, ναι, θέλω να σας πω ότι θα ακουστεί το Μακεδονία ξακουστεί. Και θα ακουστεί και από τις χιλιάδες πολίτες οι οποίοι έχουν οργανώνουν μια... να πάνε να παρακολουθήσουν μαζικά την παρέλαση τραγουδώντας το Μακεδονία ξακουστεί. Δηλαδή θα δώσει επίσης... έντονο παλμό ο κόσμος, ναι. Ναι, καθώς επίσης και από τον κόσμο, από τους χιλιάδες Θεσσαλονικής και όχι μόνο που θα πάνε στην παρέλαση μόνο και μόνο για να τραγουδήσουν δυνατά το Μακεδονία ξακουστεί, αλλά η εκτίμηση είναι ότι και ο ελληνικός στρατός, τα ΟΗΚ, οι ειδικές δυνάμεις και άλλες μονάδες του στρατού θα τραγουδήσουν επίσης δυνατά το Μακεδονία ξακουστεί, γιατί δεν έχει κανένα δικαίωμα να μας πάψει να θυμόμαστε τους προγόνους μας που χάθηκαν τη ζωή τους για τη Μακεδονία μας και τη Μακεδονία είναι μια κοινή ελληνική. Ευτυχώς που έμειναν και κάποιοι άντρες στην ελληνική κοινωνία όπως αυτούς που βλέπουμε. Γιατί αν παίρναμε από τους άλλους θα είχαν μπει οι Τούρκοι και θα είχαν φτάσει στη Λάρισα. Ωραία τα πλάνα και πολλά ωραία είναι όμως και τα συνθήματα που είχαμε ακούσει. Και να έχουμε τη δυνατότητα να τα ακούσουμε. Λίγο ήχο, ρε παιδιά, λίγο ήχο. Από την αρχή. Στέφανε, σε αυτή την περίπτωση δεν δίνουμε 10.000 ευρώ όμως. Καλά, δεν υποστηρίζουμε και δεν στηρίζουμε. Όχι, βέβαια. Σε αυτή την περίπτωση ούτε ένα ευρώ των υπερήφανων ομάδων υποβρυχίων καταστροφών, των λοκατζίδων, των ανθρώπων που υπηρετούν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας με ψηλά το κεφάλι, των περήφανων λοκατζίδων οι οποίοι πέταξαν στις χαράδρες το 1949, γιατί οφείλεται κατά πολύ μεγάλο βαθμό η νίκη στο Γράμμο και στο Βίτσι, στις πρώτες μονάδες, κύριε Σταυριανάκη, που οργανώθηκαν τότε των ΛΟΚ, του ΛΟΚ ορεινών καταδρομών. Μην τους ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους, τα παλικάρια αυτά τα οποία κατέβασαν το κεφάλι όταν έγινε η υποστολή της σημαίας στα Ίμια. Με επικεφαλής, στρατιωτικό επικεφαλής, τον Τζακαλώτο. Τι ηρωνία, τον Τζακαλώτο. Τον Τζακαλώτο, τον προπάπου του σημερινού Υπουργού Εθνικής. Το μεγάλο στρατηγό Τζακαλώτο. Βέβαια, καλά. Θα πρέπει να τους θυμούμαστε αυτούς, κύριε Σταθάκη, και καλά κάνατε που το είπατε. Σε αυτά τα παιδιά όμως δεν δίνουν λεφτά, ζητάνε λεφτά. Ναι. Σε αυτά τα παιδιά δεν δίνουν καινούργια όπλα, ζητάνε την ψυχή τους. Κάθε μέρα πεθαίνει ένας στρατιωτικός από έμφραγμα. Κάθε ξημέρωμα αυτά τα παιδιά πεθαίνουν. Και ειδικά οι μονάδες του λιμενικού σώματος, των ΟΗΚ, των ομάδων υποβρυχίων καταστροφών, που κυνηγούν μέρα νύχτα τους λαθρέμπορους στη θάλασσα, τις ενεργές μονάδες και όλες αυτές τις μονάδες των καταδρομέων, οι οποίοι μας κάνουν περήφανους. Αυτοί είναι άντρες! Αυτοί είναι άντρες! Μάλιστα. Εγώ μόνο σε αυτούς προκλίνομαι! Σε αυτούς, όχι στους άλλους! Λοιπόν, Στέφανε, αύριο πώς κυκλοφορεί η εφημερίδα για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι? Καταρχήν να περάσω ένα μήνυμα στην κυβέρνηση και να τους πω ότι ό,τι και να κάνουν, ναι, και το λέω αυτό εξοδοτούμενος από τη συντακτική ομάδα του Μακελιό, το Μακελιό δεν πρόκειται να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω. Αυτό ας το έχουν υπόψη τους. Ας το έχουν υπόψη τους. Ξεκάθαρο το μήνυμα που έστειλες. Έτσι, τίποτα άλλο.
Θα προσέξουν μόνο μην παραπατήσουν την ώρα που θα έρχονται στην πόρτα. Ας τα κόψουμε τα πόδια. Και το δεύτερο, η εφημερίδα κυκλοφορεί αύριο με δύο πρόσωπα επικαιρότητος. Mm. Το ένα είναι ο κύριος Πέτρος Κόκαλης και το δεύτερο πρόσωπο είναι η κυρία Δήμητρα Ματσούκα. Από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Το εξώφυλλο είναι έκπληξη αύριο. Θα διαβάσετε πράγματα που δεν διαβάζουμε σε άλλες εφημερίδες. Σημαντικό λοιπόν ούτε και ενδιαφέρον για να πάμε να παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, Στέφανε, να σε ευχαριστήσω. Καλό βράδυ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Καλό σου βράδυ.